Ακολούθηση. Από το νοσοκομείο όλα εσύ τα κάνεις εδώ μέσα. Αλλά από αύριο αλλάζουμε σελίδα. Εσύ γραφείο, εγώ νοικοκυριό. Μαμά, αφού οι δουλειές του σπιτιού αρέσκουν μου. Άλλωστε, μετά από τόσες μέρες καθήλωση στο κρεβάτι, λίγο ξεμούθιασμα θέλω του. Bye bye! Θα γυρίσουμε σύντομα. Πρώτα να κόψουμε μουστάκι, κύπη. Η Παναγιά μαζί σας. Γεια σας. Καλώς τον Λεβέντη μου. Είβρατε τίποτε? Είβραμε τον πυροτεχνουργό, συντύχαμε και με τους ζαπτιέδες, έδωκαμε στην άδεια. Κανονίσαμε τα ούτε. Επίαμε μητά τους ως τους πύλιους. Να κάνουμε έναν ατινάξεις. Και θέλει ο Θεός, να βρούμε το θησαυρό. Ήρθα στην Ταριά, γιατιά. Από την εταιρεία? Για αποζημίωσης. Κερδίσαμε τη δίκη. Και μάλιστα, δώσαμε μας ακριβώς όσα τους ζητήσαμε. Δάμε τα έχω. Δικά σου. Είναι καλός, Λουκί. Ως τώρα είσαι για μένα ο φίλος μου. Ο αρφός μου. Μπορώ να σ' αγαπήσω άλλος πως. Μπορείς, καλό, ναι μπορείς. Να μου δώκεις τη μεγαλύτερη χαρά. Να μου χαρίσεις τον κόσμο νουλον έτσι σιωπής μου τον ναι. Και να δεις. Με τον καιρό να σε κάνω να μ' αγαπήσεις όπως εγώ ποθώ. Άμα πληρώνω έτσι παρά, είναι μόνο να κερδίζω με τις 20 αρίες που χρεώνω. Α, ώστε να έλειψε και ο καφές τώρα. Μάτζε φέρνουν τώρα, φοβούνται. Προχτές εδορπηλήσαν ένα πλοίο που την Κούβα. Εγέμωσαν η θάλασσα καφέδες και ζαχάριτα. Ακρίβως είναι και ο ζάχαρης. Αλλο λίον είναι να λέθουν τα ρουβίθ και να το βάλουν μέσα να βαρύ. Ένα μείνει τίποτε στην τιμή του. Έτσι είναι ο διάδημος ο πόλεμος. Πάνα θεμάντων. Τελείωσε. Θες να του γράψεις κι εσύ? Έχει χώρο εδώ κάτω. Να του γράψω αύριο μόνη. Εσύ. Γράψε χαιρετίσματα. Αχ, λείψαν πάλι οι φάκελοι. Αύριο να θυμηθείς να μου φέρεις, ε. Δεν λέω να με λείψουν. Γράψε, γράψε. Γράψε, κλάψε, παπά. Κάθε φορά μου γράφει, βρέχονται οι φάκελοι. Προχτές πάλι πέταξα δυο τρεις. Ναι, κορόιδευε εσύ. Αύριο θα γίνεις μάνα και θα δούμε τις περιπέτειες σου. Δεν σε κοροϊδεύω, μαμά μου. Αλλά να μην το παίρνουμε τόσο κατάκαρδα. Τουλάχιστον εφανήκε τυχερός, δίπλα από το φίλο του. Τυχερός? Αυτό που εσύ λες τύχη, εγώ το λέω καταστροφή. Εάν δεν ζητούσε να τον βάλω με τον Εγγλέζο, τώρα σαν Κύπριος θα ήταν με τους Κυπρίους, θα μετόπισθεν. Σε βοηθητικές υπηρεσίες. Δεν θα διέτρεχε τόσους κινδύνους. Ενώ τώρα βρίσκεται συνέχεια στην πρώτη γραμμή μαζί με τους Εγγλέζους. Έναν ο Πετρής που τα κανόνισε. Ενώ ο Μάρκ που έκαμε διαβήματα να τους βάλουν μαζί. Ο Εγγλέζος μίλησε στον κύριο του και εκείνος μίλησε στον κυβερνήτη. Ο Πέτρος το ζήτησε. Μην χάσουμε το φίλο. Τι ακριβώς γράφει πως κάνεις στο στρατό, μπαμπά? Ναι, το κορί μου είμαι στις αποθήκες της τροφοδοσίας. Πάλε βοηθητικός, ε. Τούτη δουλειά περνά του. Είναι με τούτα που καταπιάνεται τόσους μηνές. Βέβαια. Απέκτησε πείρα στη μαύρη αγορά. Άντε, κανείς αιγωνίες, να μην με φουντουνιάσεις πάλι.
Ό,τι κουβέντα κάνουμε πάντα να την γυρίσει εναντίον μου, να με κατηγορήσει. Ψέματα λέω. Είναι μαύρη η αγορά που κάνουμε ωθιανό. Έβαλα λίγο στόχο στι αποθήκε να έχουμε ένα μαλλιά έλλειψη. Δεν και κλέψατε από κανέναν. Εδώ, ό,τι εσύ να ξαγόρασα. Ορίστε σήμερα, και χορκανοί, και χωραίτε, δεν είχε να με κινηθούν αν δεν με είχαν ανάγκη. Αν δεν το έκανα να ξέρει πόσε δουλειέ ήταν να κλείσουν τώρα. Εδώ ζει κόσμο επειδή είσαι νούνο με λαΐσεις. Ακόμα λίγο θα ανακηρυχθεί και εθνικό ευεργέτη. Μαμά, παπά, σταματάτε. Δεν σε διόρισε κανένα αποθηκάριο τη Κύπρου. Αυτή είναι η δουλειά του κυβερνήτη. Τότε δουλειά είναι μόνο. Όχι κυβερνήτη, θεανό. Τουλάχιστον να κέρδιζα. Εδώ αν κάτσε και υπολογίσει του σκόπου μου και του πετρί. Και τον καιρό που κάναμε για να τα συνάξουμε. Όλια για τα ακάρα, φάρμακα να με χράσουν, αρκατικά μόλι τσεφκένουν 5 με 10%. Αν έκαναν τον τη δουλειά οι εμπόροι κάτω στη χώρα, σε να κερδίσουν 200%. Ώστε καλά σε είπα, εθνικό ευεργέτη. Να μην κερδίζει τίποτα. Να χάνω. Να τα δύο μου χτύνει. Να κρατά μόνο όσα ξόδεψε αρκετά είναι. Εσύ ο ίδιο κοκορευόσουν ότι έβαλε τόσα λεφτά στην μπάνκα που θα μπορούσε να ζήσει 500 χρόνια. Κάντο για την ψυχή σου, Χριστόδουλε. Κάντο για να προσεύχεται κανένας χριστιανός για το γιο σου που ήσουν η αιτία να μπει μέσα στη φωτιά. Μαμά, σε παρακαλώ. Τι όχι για τούτο εγώ, ε. Για όλα αυτά εγώ, έτσι. Πόθεν είσαι πόθεν. Εσύ τον εκακόμαθες. Εσύ τον έκαμες να είναι αυτό που είναι. Εγώ σου τον έλεγα πάντα θα τον καταστρέψεις. Αλλά εσύ τίποτα μονάχα ηρωνευόσουν. Εμπελάρες, φρούτες, εμπελάρες. Να λοιπόν τις πελάρες. Πρώτα φέρθηκε όπως φέρθηκε τη σταυρούλα σου. Έπειτα παρολίγο να κάνει φωνικό. Και να το αποτέλεσμα. Δεν είχε κότσι να αντικρίσει ο χωριανός στα μάτια. Πως το έβαλε την ουρά στα σκέλια του και έφυγε. Ναι, ναι, για ούλο ο Χριστόδουλο τσεφτέκτης. Έτσι ζουν πάντα σου. Ούλο κατηγορία σου είναι πάνω μου. Ακόμα και γιατί δουλεύω σαν το σύλλο για να ζείτε βασιλικά εσείς, δεν έχω που φταίω πάλι. Αν ευκεί και λίγο να τίθα στο γιο μα, φταίμε και δικό μα, κυρία Θεανό. Εν και δικό σου γιο, δεν είναι μόνο δικό μου. Ξαϊγορού μα πολλά. Που εγκαλεί, που παίρνει τα γράμματα, που εφρόνιμη. Είναι και δική μου κόρη. Και ακόμα να σου πω, μπορεί να έκαμε ο γιο μα όσα έκαμε, αλλά στο βάθο είναι καλό παιδί και ξέρει το. Ξέρω το γιο μου. Είναι περιττό. Ξέρω πόσο γλυκό πονετικό αγόρι ήτανε όταν ήτανε μικρός, πόσο ευαίσθητος. Αυτές του τις αρετές ήθελα να του καλλιεργήσουν. Αλλά ο κύριος Μελαΐσης προτίμησε αντί να έχει ένα περιστέρι στο σπίτι του. Να έχει ένα γεράκι. Θεέ μου ποιο δά μέσα. Αν αύριο μεθαύριο πάθει τίποτε ο μητσής μου, που το σπίτι είναι να πέσει να μας λιώσει όλους τα μέσα. Θα πάθει τίποτε ο γιατρής, παπά. Θα πάθει τίποτε. Γράφεις, αγάπη μου, πως βρίσκεσαι στη Δουνκέρκη. Άνοιξα εγκυκλοπαίδειες και άτλαντες να τη βρω. Έμαθα μόνο πως είναι στο Βέλγιο. Ελπίζω η Δουνκέρκη να είναι τόπος ευλογημένος και φιλόξενος και όχι γεμάτος χαρακώματα και λάσπες, ούτε κρύος. Εσύ δεν το άντεχες ποτέ το κρύο. Εσένα σ' αρέσει η ζεστασιά. Πάντως θα κάνουμε κι εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας να σε κρατάμε ζεστό και ασφαλισμένο. Η αδελφή σου που κάθεται πλάι μου, τώρα που σου γράφω, σου φτιάχνει ένα πλεκτό όπου να είναι τελειώνει. Πρώτα όμως
θα το πάρουμε στο μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου για να το ευλογήσουν οι Άγιοι Πατέρες, για να σε προστατεύει. Και μετά θα σου το στείλουμε. Ακόμα, Πετρί μου, θέλω να σου πω ότι σε επεθύμησα. Hello, Πετρίς. How are you? Γράμμα πάλι. Εμπούτη, μάμα μου. Γράφει μου τακτικά. Δική μου μάμη επιμένει να της γράφω δύο φορές το μήνα. Δύο λόγια, είμαι καλά. Τι γράφει, κυρία Θένο? Πλέκω μου τρικό να με γκριώνω. Νομίζω ήρθαμε εκδρομή και μπορούμε να φορούμε ό,τι θέλουμε. Ο κύριος Μελαΐσης είναι καλά? Έγραψε μου ότι έχασε το κέφιν του. Ακούησε λιώς τα ψενότσι του στόχους για τα δάνεια. Φοβούμαι να αρχίσει ο πόλεμος, ώσπου να πάμε πίσω να βγάλει φαλιμέτω. Λυπήθηκε πολύ όταν έφυγες. Ο ίδιος δεν σου γράφει? Μόνο δυο λόγια κάποτε στο τέλος. Έναν ορθόγραφος δηλαδή, όπως είμαι και εγώ. Και βάλει άλλους να γράφουν για λόγο του. Μα γιατί καθέσαι? Κάτσε να σε κεράσω έναν ουισκούδι. Ουίσκι, θέλω. Πού το βρήκες το ουίσκι? Έφερα 10 κασόνια για τους μυαλούς μας. Έβαλα στο ένα σέρι. Αν σε καταλάβουνε, θα πας φυλακή. Θα πάρει κανένας ειδήσει. Ξέρεις να πω έκαμα? Έπιασα 6 ποτήλιες και ήμωσα μια λαμιτζάνα. Και σόφτσερες έσπασατες. Του Σάρτσι που ήρθε να τσεκάρει είπαν ότι έπιασα μου είχαμε και σπάσα. Εβίβα. Ωραίο ουίσκι. Strong. Μόνο σου θα το πιείς? Θα το πίνουμε λίγο τις νύχτες. Αν περισσεύχεις λίγο θα πουλούμε και στα κοπέλια. Ένα σελήνι το ποτήρι. Ένα σελήνι είναι πολύ ακριβό. Μισό σελήνι να το πουλάς. Σελήνι, σελήνι. Εμείς σε μάθαμε στη μαύρη να αγοράνε. Είναι έτσι που φκαίνουν τα ριάλια, ρε! Τότε να πιούμε άλλη μια. Τώρα θέλεις και το σελήνι μου? Που σένα θέλω πιο σελήνι για την καντήλα. Why? Γιατί εσύ που με κουβάλισες μέσα στις Γαλλίες και τα Βέλγια να με τσινιούν οι πόμπε και οι οίδες. Εβίβα. Σαν με θωρείς, χαρίζεις μου του κόσμου λούτα πλούτη. Χαρά για με μια λίτσερη, δεν έχει άλλη που τούτη. Να σε κοντά μου, Σιώνα μου, να ακούω τη φωνή σου. Σαν θα έρθει η ώρα να μου πει, Λουκί, είμαι δική σου. Θα ανοίξουν τα επουράνια, άγγελοι θα πετήσουν. Όντας τα θκιό τα σύλλη μου, σύψουν και σε φιλήσουν. Γίνουν σταυρούλα τέρι μου, γενέκα μου καλή μου, κι αγάπη ας σου λήφκεται κι αεπού τη δική μου. Έχω πολλή δα μέσα δα, κανείς για τους κοιό μας. Μάρτυραν έχω το Θεό που εμπού πάνω θκιό μας. Κινούρ κομπήμα. Ξέρεις πόσα έγραψα από τότε που σου άνοιξα την καρδιά μου? Φτιανούν τα λόγια σου νοτάπα στο χαρτί. Να μου ελάλες πως μ' αγαπάς και εσύ. Αλλά σε πιέζω. Άμα το νιώσεις, πέ μου το μανισί σου. Άντε πάλι, πάλι παρασύρτηκα. Κοντά σου μου μείνεις κοινούς. Κι εγώ. Με νομίζεις, σκέφτομαι εσύ. Αλήθεια, Σταυρούλα. Νιώθει και την καρδιά σου έτσι να φακάλει για μένα? Ακόμα δεν ξέρω αν τα μου νιώθω. Όμως, έχω συνέχεια μες στο νου μου τα λόγια σου τα γλυκιά και τα μάθηκα σου που με θεωρούν με τόση καλοσύνη. Αρέσκει μου που μ' αγαπάς, που γράφεις για μένα ποιήματα.
Σταυρούλα, καμνείς με πολύ ευτυχισμένο. Ήντα τους θέλω εγώ τους θησαυρούς ουλής της γης. Σα θα έχω την αγάπη σου. Αλήθεια, πιστεύεις ότι να βρεθεί δα μέσα δά θησαυρός? Μες στους σπίτιους. Να σου πω, πρώτα είναι πιστεύκα. Αμα τώρα κάτι μου λαλεί πως η κόπη μας έφτα παχαμένη. Είπα σου πως να φέρουμε δυναμίτη να τους ανατινάξουμε. Πως ερέτα τους σπίτιους. Όχι, τούτον δεν το ήξερα. Εκλείσαμε με έναν ειδικό, τον καλύτερο πυροτεχνουργό της χώρας. Ένα κοστίσει βέβαια κάμπος, αλλά δάμε που φτάσαμε να είναι πίσω. Έτσι ζαλλιώς τα ριάλια που είχαμε για την εγχείρηση στις Αθήνες, έκαμα φτερά. Πας στις ανασκαφές? Στις ανασκαφές, στο σινεμά. Εσά δεν έβρατε τίποτε? Καλή είναι η υγεία. Τουλάχιστον να ξέρουμε μια και καλή. Έχουν κρυμμένο θησαυρόν οι σπηλιο ξανέχω. Το τέρ την δισκαρατούλα μου κι ομίλη δεν τα λεφθούν μη θεϊστράτε στο χώρο μη ποτάμι που τρέχουν καράβι στο λιμιώνα, ανήτα πανιά για το μελαχρινό μου ευκίνια πανιά. Κυράντζελου. Δες πως είναι η Δήμητρα. Συγγνώμη που μπέμπηκα έτσι, αλλά η βράδυ την καντζελόπορτα να ανοιχτεί. Καλά έκαβες, κόρη μου. Κάτσε. Έχεις πολλά ωραία φωνή. Πρώτη φορά σε άκουσα να τραγουδάς. Αχ, άμα κάτσω στη βούφα, αθιούμε τα νιάτα μου που κάθομαι να φάνω τα πριτζά μου. Ετάνουν και της μάνας μου γιατί φάνεις και ξένα. Ου, και λίμνια και σεντόνια που περάσαν από τον τη βούφα. Ου, λινάκου, κουλάρικα. Μα πια με την κουβέντα και δεν σε ρώτησα ένα που θέλεις να πιεις. Μια λεμονάδα, ένα γλυκό μπαζανούλι. Τίποτε, με σηκώνεσαι. Τσιράντζελου, κάτσε, θέλω να σου μιλήσω. Έλα, λέ, να δούμε. Είναι τα σε έφερα στο φτωχικό μου. Πρώτα-πρώτα έστειλε με η μάμα μου. Έχει κάμποσες θηλιές μετάξυ μου που εγόραζαν και φύλλα για μένα και ρωτά αν μπορείς να μας το φάνεις σε εντόνια. Η φίλη της Ευγενία έκαμε σε φινιτζά. Είπε της πως είσαι η πρώτη ανιφάντρα του χωρκού. Ας είναι καλά η γενέκα. Βοήθησε με πολλά. Είναι τα λάλης. Μπορείς. Έχεις καιρό. Α, ρωτάς, κόρη μου. Ερωτώ, Κυράντζελου, γιατί σήμερα έρθει να σου προτείνω και κάτι άλλο. Να έρθεις πίσω στη δουλειά σου. Μα στο μήλο. Άντα λες από ό,τι σου έδιωξε με. Άλλαξε ιδέα. Άφησε τον κύρι μου. Που τον καιρό που έφερε ο Πετρής ανάλαβα πολλές δουλειές και κάνοντες εγώ. Εγώ αποφάσισα ότι σε χρειαζόμαστε στο μήλο. Και θέλω σε να έρθεις. Φυσικά αν το θέλεις και εσύ. Και για μισθό όσα έπιανες σε δυο κορόσια παραπάνω αύξηση. Θέλω καλό, θέλω κόρη μου, μα με λαΐσεις. Κύριε Αντζελού, με μένα κουβεντιάζεις τώρα. Με μένα συμφωνάς και εμένα θα ξέρεις ποιο για μας το όλησά σου. Λοιπόν, έρχεσαι πίσω. Με όλη μου την καρδιά, κόρη μου. Έρχομαι, καλόν, έρχομαι. Λουκί, αν έχω θησαυρόν η σπήλη, Λουκί, φαντάστηκες. Τίποτε χρυσαφικά. Παούλα γεμάτα Κωνσταντινάτα. Βρασόλια, κορώνες, όπως τα παραμύθια. Έχεις μεγάλη φαντασία, ναι. Ευκιάβασε μυθιστορήματα, Λουκί. Φαντάστηκες να γίνεις αξιπάρκοντας. Γιατί κάνω τίποτε άλλο τον καιρό. Συνέχεια φαντάζομαι τον εαυτό μου βασιλιά όλου του κόσμου. Είπες να πεις τι είπες. Εγώ έτσι να νιώσω άμα μου πεις εσύ το ναι. Άμα σταθείς δίπλα μου μέσα στην εκκλησιά. Εγώ να νιώσω άρκοντας και βασιλιάς. Με σε δίπλα μου βασίλισσα. Σαν να και προχώρησες πολλά. Έτσι είναι η αληθινή αγάπη, Σταυρούλα. Να με θέλεις να χάσεις στιγμή τον άλλον που δίπλα σου. Εσύ πέ μου τον έτσι γιο ευθύς, να πέψω τη μάνα μου να σε ζητήσει από τους γονιούς σου. Λουκί, ξέρεις τι μου λαλείς. Σκέφτηκες το καλά.
Να ξέρεις πόσες φορές έζησα τούν τη στιγμή στα όνειρά μου. Να πιω το χέρι σου έτσι και να σε ρωτήσω. Σταυρούλα, παντρεύκεσαι με? Καρτεράς απάντηση τώρα. Όχι. Άμα θέλω να το σκεφτείς και να μου απαντήσεις. Εντάξει. Εντάξει, Λουκί. Άντε πάμε. Σταυρούλα. Πάμε, Λουκί. Και θέλει και η Βασούλα να έρθει να δουλέψει στο Μήλον και ακόμα και ο γαμπρός. Άκουσα ότι έχει καιρό που είναι ανέργος. Εν τώρα που κάθεται μάνα μου. Όχι στη χώρα να πει. Στα χορκάδα με γύρω να πει δεν έχει δουλειές, Δήμητρα μου. Με τον πόλεμο νου λέει ποκάτσα. Ο Μήλος θέλει πολλά χερκά. Γι' αυτό να τους πεις ότι τους θέλω όλους τη δούλεψή μου. Ο Θεός να σε έχει καλά, κόρη μου. Να δει την καρκιά σου και να σε έχει πάντα καλά. Πότε να σε καρτέρω? Αύριο κιόλας. Γίνεται? Αύριο θα σε περιμένω. Θα είσαι κι εσύ στο Μήλο? Ναι. Μα είπα σου, μένεις εσύ έννοια. Ό,τι θέλεις και ό,τι γίνει, σε μένα θα έρχεσαι. Εμένα θα ξέρεις. Ξηγηθήκαμε? Μα γιατί με θωρείς έτσι? Ξέρω, γιο. Φαίνεσαι μου άλλος που σου. Μεγαλώνουμε, Τζιράντζελου. Μεγαλώνουμε. Κι όσο για τα σεντόνια που σου είπα πριν, αν έχεις καιρό, είδε μη. Πότε να με σου τα κάνω? Το μερόνιχτο νευρώνος αγγέλισσα μου. Και έξερε η δουλειά είναι η καλύτερη συντροφιά της μοναξιάς. Πιστεύκω το. Έτσι που σ' άκουα πιο πριν να τραουδάς. Εντάξει, να σου φέρω το νήμα. Αλλά με την ησυχία σου, όποτε το κάνεις. Ποτέ, μάνα μου, να σ' αφήκω χωρίς πριτζά. Την αρκοντοπούλα του χορκού μας. Αν και σου, κοκόνα μου, εν υγριάζεσαι πριτζά και κουκουλάρικα. Ούλα τα πλούτησες τα μες την καρκιά σου. Άντε, γεια σου, Τζιγάντζελου. Κι αύριο να σε καρτερώ. Να είμαι στο Μήλο πριν το ξυφώτι. Πλάστη μου καλέ μου, με φίλες μου όλες τις χαρές σωρεμένες να με βρουν. Αργείς, Λευτέρη μου. Πολύ αργείς. Κάτι και καθυστέρησα. Και τι έγινε, εσύ πάντα έρχεσαι στην ώρα σου. Θα σου πω. Να πάω να ανοιχτώ. Τι άμα έρψες, επίνασα. Φρέσκο λουβί και κολοκυθάκι. Α, ωραία, επεθύμησα τα. Σήμερα πιάσαμε τρεις νέες υποθέσεις. Δυο ποινικές και μια πολιτική. Δυο είναι που τη χώρα και άλλοι είναι που το χορκών. Δόξα σε ο Θεός, μάμα, πάμε πολλά καλά. Ας συνεχίσει έτσι ο Ιώκασος, σε λίγα χρόνια θα πλουτίνει. Προπάντων αναξιωθεί να βγάλει και την άδεια του. Να αλλάξω και πουκάμισον. Ο Ιούνιος φέτος έκαψε μας καμίνι. Ούλη μέρα, δώσ' του γαζόζε και νερά. Σήμερα θα πια έξι, εκολότζασα. Α, καθαρά σου είπα. Ήβρα άλλο τρεις δικηγόρους της Αθήνας. Οι δυο που τη Λεμεσόν και ο άλλος που το χτήμα. Εγίναμε το όλο 16. Ανάλαβα να κάνω αίτηση στο Υπουργείο των Απικιών για να αναθεωρήσουν τον νόμο. Αν χρειαστεί, μάμα, θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Λονδίνο.
Δηλαδή θα πάω εγώ ίδιος, προσωπικά. Πες μου εσύ πώς επέρασες τη μέρα σου. Πήγα στη θεία την Ελένη και τη βοήθησα να κόψουμε φιδέ. Εσύ όμως δεν μου είπες γιατί άργησες. Το είχα λίγα μπλεξίματα με την αστυνομία. Με την αστυνομία εσύ? Από πού και ως πού? Εμάθαν ότι αναμίχτηκα με τον συνδικαλισμό και καλέσαμε για ανάκριση. Ακούς την τεχνία και γίνονται θηρία, μαμά. Νομίζω όμως ότι τούτον που φοβούνται πολλά γλύωρα θα το πάθουν. Και οι Εγγλέζοι και όλοι οι άλλοι καρχαρίες. Και γιατί καλέσανε εσένα και δεν καλέσανε τους αρχηγούς σας? Μα τους αρχηγούς έπιασα, μαμά. Των προσωρινών πρόεδρων και των προσωρινών γραμματέων του κινήματος. Δηλαδή εσένα. Έχεις την τιμή να έχεις μπροστά σου τον προσωρινό γραμματέα του κινήματος. Με φάση, μαμά, έμασε δέραν όπως έκαναν με τους λεμεσιανούς τις προάλλες. Ήταν πολλά ευγενική. Εκεράσαμε και καφέ. Ξέρεις, ερωτούσαν μας ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε, ποιους δεχόμαστε για μέλη μας, αν έχουμε καταστατικό έτοιμο, αν έχουμε κάποια σχέση με τους κομμουνιστές. Τέτοια πράγματα. Εμείς βέβαια τους είπαμε ότι είμαστε προς το παρόν πολύ λίγοι, αλλά σύντομα θα γίνουμε περίπου όσοι δουλεύουν σε όλες τις δουλειές σε όλη την Κύπρο. Κόκκαλον ο Εγγλέζος. Τους είπαμε ότι το καταστατικό μας συντάσσεται τώρα και μόλις ετοιμαστεί θα στείλουμε έναν αντίγραφο με τις προσρήσεις μας. Μάλιστα. Θα φανταστήκανε ότι είσαστε κομμουνιστές και μπολσεβίκοι. Τι είπατε? Τι να πούμε. Τους είπαμε ότι εμείς προσωπικά δεν είμαστε κομμουνιστές. Αλλά μέλη μας μπορούν να γίνουν όσοι κερδίζουν το ψωμί τους τίμια. Τώρα αν είναι κόκκινη, αν είναι μπλε, άσπρη, δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Πολύ ωραία. Βάζετε κόκκινο πανί μπροστά στον τάβρο. Όχι κόκκινο. Εγώ νομίζω εν το γαλάζιο πανί μπορεί να ανεμίσουμε και δεν θα τους άρεσε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για εξήγησέ μου. Οι συντεχνίες μαμά και οι εργατικές διεκδικήσεις είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το δεύτερο, το πιο σοβαρό, το πιο μεγάλο είναι το εθνικό. Αργά ή γρήγορα όλοι, μαστοί, χορκάτες, δικηγόροι, έμποροι, κληρικοί, εργάτες, θα ενωθούμε για να διώξουμε τους Εγγλέζους. Να αγωνιστούμε να φέρουμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μιλάς και είναι σαν να ακούω τον Παναγιώτη. Τούτον είναι μεγάλο κομπλιμέντο. Μόνο που ο παπάς μου δεν τα επαπαγάλιζε μόνο. Έπρατεν τα. Υπόγραψεν τα με τη ζωή του. Δεν τα παπαγαλίζεις, γιέ μου. Δεν τα παπαγαλίζεις. Φοβάμαι πως έχεις αρχίσει να τα πράττεις κιόλας. Νομίζεις αυτή η απόπειρα εναντίον σου είναι άσχετη με αυτά που κάνεις και αυτά που πρεσβεύεις. Ο Λευτέρη, βάζεις το χέρι σου μέσα στη σφυγκοφωλιά. Φοβάμαι για σένα, γιέ μου. Φοβάμαι. Να προσέχεις. Προσέχω, μαμά. Προσέχω. Νομίζεις ότι εγώ δεν έχω φόβους. Κι εγώ θέλω να ζήσω, να δημιουργήσω, να κάνω οικογένεια. Αλλά δεν θέλω να τα κάνω τούτα ούλα σαν υπήκοος της αυτού μεγαλειότητος. Τούτη η λέξη υπήκοος, υπάκουος εξοργίζει με. Τέλος πάντων, να πάμε να φάμε το λουμπί μας, να πάσει κάτω τα φαρμάκια. Αν δεν έχεις αντίρρηση, μαμά, θα ήθελα να φάω και μια γκρεμμύδρα. Oh. Πάντως οι εφημερίδες γράφουν ότι μετά τον πόλεμο θα δημιουργηθεί νέα τάξη πραγμάτων. Θα βασιλεύσει η επιγής ειρήνη, θα πριτανεύσει η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα του ανθρώπου, θα ρέει παντού νέκταρ, μέλιν και ίνος μεθυστικός. Τώρα που είπα ίνος, πόψε να πιούμε μια κράσα. Είσαι? Για κράσα είμαι. Βάλε μισή νοκάξιδι να χογλάσει με 50 δράμια μήλαν του χείρου. Ήτα, βάλε 100 δράμια αλεύρι γκριθαρένων και 100 δράμια ασβέστην άβροχων. Ανακάτωσέ τα καλά και έτσι ζεστόν όσον να δέχεται, εμπλάστρωσέ το εις το πάσχον μέρος. Μάλιστα όταν είναι πόνι με πρίσμαν και κοκκινάδαν, ωφελεί μεγάλος. Ένα μπουλαλής. Εγκαλείτε τη συνταγή. Όχι, ούτε πρίσμαν έχω, ούτε κοκκινάδαν. Εν τα γόνατα μου με ζεντούν. Εν τα ρευματικά μου. Μίλαν του σύρου και ασβέστη. Να πάθουμε τίποτε. Άκου τούτη δαμή. Είναι πολλά ωφέλιμον το κρινόλαδο να λύφει τα πονεμένα μέλη του οπάσχων.
Κατασκευάζεται δε ούτως. Βάλεις τις ρίζες του κρίνου, ήγουν, του βουρδουλισιού και τα φύλλα και τα άνθη μέσα εις γυαλί με λάδι. Και στου πόνοντας το καλά το βάλεις στον ήλιο 40 ημέρες και έγινε. Λίον τώρα που πονώ. Ένα καστό να καρτερώ 40 μέρες. Ναι. Τούτη δαμέ πολλά ωραία. Δάλι να. Λάβε κόπρον προβάτου, κουδέλας, ως καθώς τη ρίξη έτσι ζεστή. Βάλε την εις τον πόνον εις τα ρευματικά και αναπάβεσαι από τους πόνους. Είναι τα λαλισσά. Να πεταχτώ δαμέ στη στυλού, που σηκουέλες. Νομίζω πάπα κάποιος μες το περιπέξιμο. Εγώ και εγκολούμαι και σου κάνεις μάθημα περί γιατροσοφικών. Έχει ένα σωρό συνταγές για τα ρευματικά. Ξέρω κι εγώ ευτυχή ποια είναι η καλύτερη. Τούτη είναι καλή. Και αν δεν κάνω λάθος, έχω και πίσσα. Άκου την τσεπέ μου, αν την εγκρίνεις, σου εγκάμω δυο πάγιες. Ελάλε. Βάλε μισή νοκά νερό να έχω γλάσει, ή τα βάλε αλεύρι γκριθαρένιον, άσιστον και ανακάτωνε με χουλιάρι να γίνει ως αγρούτα. Ή τα έχει έτοιμη πίσσα μαύρη κουπανισμένη, βάλε την κι αυτή μέσα, ανακάτωσε την να λύσει και ευθύς έτσι ζεστόν, άπλωσε το ισπανίν, το οποίο μπανίν πρέπει να το έχεις αξαμωμένον εις τον τόπο όπου είναι ο πόνος. Είτε εις το γόνατον, είτε εις τον αστράγαλον, είτε εις τα χέρια. Γεια σας. Ναι, καλώς. Ποιος είναι αρρώστος πάλι? Κανένας. Παπάς σου έχει κάτι τσιγκές, του κάνουν κανέναν πλάστρι. Ιησούς της Ευγενίας. Όχι, ήμουν και άμεσα στις καφές. Επίσης και στους φίλους μανησίες σου. Είμαστε με τον Λουκή, μάνα. Κόρη μου, τον Λουκή ξέρουμε τον. Είναι καλό κοπέλι. Αν και να ανακοίνα σας το ρόμο, η χορκανή μια την άλλη μαζί. Έχει δίκιο ο παπάς σου, Σταυρούλα. Προπάνω, αφού ξέρει, σύνταλο νιώθει για σένα το κοπέλου. Εσύ δεν έρθει έτσι, πε μου, που σε λουκεί. Σήμερα ζήτησε μόνο να τον παντρευτώ. Αλήθεια? Ναι. Θέλει με πολλά. Δεν σου να μου τι είπε. Δεν ξέρω, είμαι πολλά συλλογισμένη. Δηλαδή, σκέφτεσαι το Σταυρούλα μου, μπορεί να πει και το ναι. Εσείς είναι να μπουλαλείστε. Δεν μου να πούμε νυφτώσει. Κορή μου. Εμείς τη συμβουλή μας είναι να σου δώσουμε. Όμως, την απόφαση είναι εσείς και η καρδιά σου που να την πάρετε. Ο γάμος έγινε μπέξε γέλασε. Κρατά μια ολάκερη ζωή. Και με τον άνθρωπο που μας κελέξεις, εσύ να ζήσεις. Ο Λουκής, εφρόνιμο κοπελούι. Νούσιμο. Μόνο που το πόδι του είναι ένα κουκουτσό να μ' Αμαρτία, Ελένη, τι θα πει το πόδι του ένα κομπουτσό. Τούτε σαν του Θεούλες. Έτσι έγινε ήδη. Συγχώραμε, παπά μου. Κορή μου, σκέφτου και πράξη. Ρώτα την καρδιά σου. Χτυπά λίγο γυαλό του. Χτυπά. Όχι όμως έτσι όπως θέλει εκείνος. Όχι όπως η δική του. Εκείνος είναι έτοιμος να πέψει τη μάνα του να με γυρέψει. Ό,τι εν να γίνει, εν να γίνει. Ό,τι εφέλημα Θεού. Πονείς πολλά, παπά? Για να δούμε πότε να γίνω και με τις μάνες σου. Να μου κάνουν κανένα γιατρικό. Τώρα να βρω τα δερκαστά μου και να σε κάνω περτίκι, λέω. Χωρίς τα βρούλα. Είδαν τίποτε και κάτω στους πύλους. Που ξαπετάσουν τα ριάλια τους. Ακόμα, μα ο Λουκής έχει πολλές ελπίδες. Εσύ να πουλάνεις το δωρε. Εγώ ακόμα λίγο να ψήρε λόγω τους πόνους. Να σου τα νήσω, μανά. Κάψε την νησκιά, κορή μου, και βάλε μισή ο καλερό να βράσει. Καλύτερα να πεθάνουμε από πλήξη παρά από τις οβίδες. Αχ, Ευγενία. Αυτό το γράμμα με έκανε περήφανη για τον Πετρή. Τώρα νιώθω περήφανη όχι μονάχα εδώ μέσα, αλλά μπορώ να το φωνάξω σε όλο το χωριό. Άργησε, αλλά βρήκε το δρόμο του. Εντάξει, έχεις κανένα νέο? Να πάω να δεις. Όχι, εσύ ρε, και μείνες έσω. Σκοτωθήκαν οι αρκάτες, κάψε τους ρότσους.
Πολλά νοκαδένες. Η μηχανή του σινεμά. Ο ξανομίζει σε κάθου μου. Εσένα ναι πήρες του το νου στο σινεμάς. Μπράβο η Δήμητρα. Αμά και οι αρκάτες γέ μου να δεις τα λουσμάχουνται. Πιστεύεις ότι τώρα βγάλουμε περί του δουλειά παρά τότε που μας είχαμε ο Βούρτουλα. Πιστεύω το καλό, εν το πιστεύω. Απλώς δεν μπορώ να φανταστώ τη Δήμητρα στο νέο της ρόλο, πώς τα καταφέρνει. Καταφέρνει τα λαλή. Ο Θεός να του τη χαρίνει του μελαΐσει του την κόρη. Είναι πολλά τυχερός που του παψε ο Θεός έτσι κόρη. Που να πας στανά θεμανή παλιό η Αλμανία έβαλα στόχο την αποθήκη μου. Πέτρις. Πέτρις. Ρε Μάρκ. Μα χτυπήσασαι. Κάποιο βλήμα. Να σε πάρω στο γιατρό του λόγου. Όχι, όχι. Να το δέσουμε. Φέρε κάτι να το δέσουμε. Αν δεν πάνε οι νέοι να πολεμήσουν, και να πάσει. Εμείς. Έχει και σου τον Πετρίσο στο Βέλγιο. Ο Θεός να τους εισέπει.